και να συζητήσουμε μαζί του αναλυτικότατα τον προγραμματισμό στο πλαίσιο του τριετού σχεδίου που έχουμε, με τις πολλές λεπτομέρειές του και τις στρατηγικές του επιλογές. Έχω την αίσθηση ότι καταφέραμε και απαντήσαμε όλες τις απορίες του Πρωθυπουργού, και τις γενικές και τις ειδικότερες και τις ακόμη πιο ειδικές. Είμαστε το πρώτο Υπουργείο και μας τιμά αυτό που επισκέπτεται ο Πρωθυπουργός μετά τις ανακοινώσεις στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο, όπου η έμφαση ήταν πια στην ανασυγκρότηση και την επόμενη μέρα μετά την αξιολόγηση. Και χωρίς πολλά θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Πρωθυπουργό και να συνεχίσουμε. Σας ευχαριστούμε και πάλι που ήρθατε εδώ σήμερα στη συνέντευξη. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω. Σήμερα ξεκινάω έναν κύκλο επισκέψεων σε όλα τα Υπουργεία με αντικείμενο τον προγραμματισμό, την αξιολόγηση του παραγόμενου έργου, αλλά θα έλεγα και την πιο άμεση συνεννόηση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των καθυστερήσεων. Επέλεξα να ξεκινήσω αυτόν τον κύκλο από το Υπουργείο Παιδείας. Πρώτα απ' όλα γιατί για μένα είναι ένα γνώριμο Υπουργείο, το έχω ξαναεπισκεφθεί, άρα γνωρίζω από κοντά και έχω ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το παραγόμενο έργο. Δεύτερον, διότι θεωρώ ότι η παιδεία πρέπει να είναι το επόμενο διάστημα μια πολύ σημαντική προτεραιότητα για την κυβέρνηση, αλλά και για τον τόπο. Η παιδεία είναι ένα δημόσιο αγαθό που πρέπει όλοι, ανεξαιρέτως, να έχουν δικαίωμα πρόσβασης. Στα χρόνια της κρίσης, αλλά και νωρίτερα, τις εποχές που οι αριθμοί άκμαζαν, η παιδεία έγινε ένας στόχος συστηματικής και συντονισμένης επίθεσης. Επίθεσης που είχε ως βασική επιδίωξη την σταδιακή μετατροπή της από κοινωνικό αγαθό σε ένα εμπορεύσιμο προϊόν. Σε ένα εμπορεύσιμο προϊόν στο οποίο θα είχαν πρόσβαση μόνο όσοι θα μπορούσαν να έχουν την οικονομική δυνατότητα να το αγοράσουν. Η δική μας αντίληψη είναι στον αντίποδα αυτής της στρατηγικής. Πιστεύουμε στο δικαίωμα πρόσβασης όλων των Ελλήνων ανεξαιρέτως οικονομικής δυνατότητας σε μια σύγχρονη και ποιοτική δημόσια υγεία. Και πιστεύω ότι αυτό, δημόσια παιδεία, με συγχωρείτε, αλλά και για την υγεία, το ίδιο ισχύει και μπερδεύομαι. Σε μια σύγχρονη και ποιοτική δημόσια παιδεία. Και πιστεύω ότι η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης σήμερα στα νέα παιδιά, στους νέους ανθρώπους, στη χώρα μας, είναι ταυτόχρονα και δείγμα προόδου, αλλά και δείγμα κοινωνικής δικαιοσύνης. Γιατί η παιδεία είναι πράγματι η καλύτερη επένδυση για την πρόοδο, την ανάπτυξη και την προκοπή του τόπου μας. Θέλω να ξεκινήσω κάνοντας μία αναφορά στα πεπραγμένα. Διότι στόχος αυτών των επισκέψεων βεβαίως είναι ο προγραμματισμός δράσης, αλλά είναι και ένας μικρός απολογισμός. Αλλού τα έχουμε καταφέρει καλύτερα, αλλού με καθυστερήσεις. Θέλω να επισημάνω ότι στον χώρο του Υπουργείου Παιδείας έγιναν πάρα πολύ σημαντικές προσπάθειες. Και καταφέραμε, παρά τις δημοσιονομικές δυσκολίες, πράγματα τα οποία θα μου πείτε για μια σοβαρή χώρα είναι αυτονόητα, αλλά στην Ελλάδα τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Καταφέραμε το αυτονόητο για κάποιους, το οποίο δεν συνέβαινε όμως εδώ και 7-6 περίπου χρόνια από την κρίση και μετά, να ανοίξουν στην ώρα τους με όλα τα βιβλία και όλους τους καθηγητές στα σχολεία πέρυσι το Σεπτέμβρη και με πλήρη επάρκεια σε βιβλία. Και ξέρετε, η δουλειά για να γίνει αυτό δεν είναι η δουλειά του καλοκαιριού, είναι μια δουλειά που ξεκινάει σχεδόν 10 μήνες πριν. Και ήδη σήμερα είμαστε σε θέση να σας ανακοινώσουμε
ότι και φέτος το Σεπτέμβρη τα σχολεία θα ξεκινήσουν στην ώρα τους με επάρκεια σε βιβλία και σε έμψυχο δυναμικό. Παράλληλα, προωθήσαμε μέτρα και όριμες μεταρρυθμίσεις σε όλα τα επίπεδα, ώστε να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε χρόνια προβλήματα, αλλά και να υπερβούμε παθογένειες και υστερήσεις. Προχωρήσαμε, για παράδειγμα, στη θεσμοθέτηση του ενιαίου τύπου ολοήμερου δημοτικού σχολείου και του ενιαίου τύπου ολοήμερου νηπιαγωγείου. Δώσαμε δηλαδή τη δυνατότητα σε όλα τα παιδιά δημοτικού, σε όλους τους γονείς που τα παιδιά τους είναι στα δημοτικά σχολεία, να έχουν την δυνατότητα να αφήσουν τα παιδιά τους μέχρι τις 4 το απόγευμα και να μπορούν με αυτόν τον τρόπο να γλιτώσουν ενδεχομένως, ιδίως οι εργαζόμενοι γονείς, από την έγνοια της φύλαξης και κυρίως τα ζευγάρια που δεν έχουν τη δυνατότητα να αφήνουν τα παιδιά τους στους παππούδες και στις γιαγιάδες. Δημιουργήσαμε επίσης δεκάδες νέα τμήματα και στελεχώσαμε εγκαίρως τα σχολεία ειδικής αγωγής. Ήταν προτεραιότητα για μας τα σχολεία ειδικής αγωγής. Θα αναφερθώ και περαιτέρω και παρακάτω σε αυτό το θέμα, διότι παίρνουμε πρωτοβουλίες και για την επόμενη χρονιά. Και κάναμε, θα έλεγα, ό,τι περνά από το χέρι μας για να κατακτηθεί βήμα-βήμα, δεν είναι εύκολη υπόθεση, ένα σχολείο ποιότητας αλλά και ισότητας. Σήμερα πιστεύω ότι είμαστε σε θέση να σας παρουσιάσουμε ένα συνολικό σχεδιασμό σε ορίζοντα τριετίας. Βασική άξονα σε αυτού του σχεδιασμού είναι η ενίσχυση του δημόσιου σχολείου, η περαιτέρω ενίσχυση του δημόσιου σχολείου, η αναβάθμιση του λυκείου, η ομαλοποίηση, επιτρέψτε μου τον όρο, της δοκιμασίας των εξετάσεων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσα από τη μεταρρύθμιση της διαδικασίας, ώστε να ενισχύσουμε τις δύο τελευταίες τάξεις του λυκείου και να δώσουμε χώρο και αξία στο λύκειο. Η ενίσχυση επίσης των ανωτάτων και ανωτάτων τεχνολογικών ιδρυμάτων με πόρους αλλά και με θεσμικές αλλαγές που θα σας περιγράψουμε αργότερα. Η επένδυση στην έρευνα και την καινοτομία, η επένδυση στη νέα γενιά. Στο πλαίσιο λοιπόν του τριετούς πλάνου μεταρρυθμίσεων για την εκπαίδευση, προχωράμε άμεσα στην υλοποίηση σειράς μεταρρυθμίσεων. Βασικός πυλώνας είναι η 14χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση και η υλοποίηση αυτού του στόχου εντός της επόμενης τριετίας. Αυτό σημαίνει, εκτός από το δημοτικό γυμνάσιο και λύκειο, που είναι υποχρεωτική η φοίτηση, νήπιο και προνήπιο. Με το προνήπιο, δηλαδή το έτος της προσχολικής αγωγής, να είναι στην διάθεση, στη δυνατότητα των γονέων να επιλέξουν σε ποια δομή θα στείλουν τα παιδιά τους. Όμως, δεν θα υπάρχει κανένα παιδί από 4 ετών και πάνω που θα μένει έξω από την εκπαιδευτική διαδικασία σε όλη τη χώρα και στο πιο απομακρυσμένο χωριό. Ας ξεκινήσω από την προσχολική και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Από τον Σεπτέμβριο, τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, επεκτείνουμε το ολοήμερο δημοτικό σχολείο σε όλα τα σχολεία της χώρας. Διότι η μεταρρύθμιση που ξεκινήσαμε αφορούσε τη μεγάλη μεν πλειοψηφία, αλλά δεν αφορούσε τα μονοθέσια, διθέσια, τριθέσια σχολεία. Πλέον, από το Σεπτέμβρη, εντάσσονται και αυτά 830 μονάδες, σχολικές μονάδες, πάνω από 10.000 μαθητές, σε κάθε γωνιά της χώρας μας, στο πιο ορεινό χωριό, στο πιο απομακρυσμένο νησί, θα υπάρχει ο θεσμός του ολοήμερου δημοτικού σχολείου. Μειώνουμε σταδιακά τον αριθμό των μαθητών ανά τμήμα.
στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία. Στόχος, σε 2 χρόνια από τώρα, οι μαθητές να μην υπερβαίνουν σε κάθε τμήμα τους 22. Δημιουργούμε επίσης, από το Σεπτέμβριο του 2017, ένα δίκτυο συστήματος σχολικών βιβλιοθηκών, στο οποίο σε πρώτη φάση θα ενταχθούν και θα διασυνδεθούν πάνω από 1.000 δημοτικά σχολεία σε όλη τη χώρα, με αντίστοιχο αριθμό βιβλιοθηκών. Στο χώρο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πρέπει ήδη να γνωρίζετε όσοι καλύπτετε, όσοι είστε εκπαιδευτικοί συντάκτες, ότι έχει γίνει μια συστηματική προετοιμασία σε νέα προγράμματα σπουδών, αλλά και στο συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό. Ιδίως στην ιστορία, στα θρησκευτικά, στις ξένες γλώσσες, στην τεχνική εκπαίδευση. Θα ήθελα να πω όμως ότι η μεγαλύτερη αλλαγή την οποία επιδιώκουμε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στο γυμνάσιο και στο λύκειο της πατρίδας μας, είναι να αλλάξουμε την νοοτροπία της ελληνικής κοινωνίας. Είναι να πιστέψουμε όλοι μας, πρώτα οι γονείς, και να το μεταλαμβαδεύσουμε αυτό και στους μαθητές, ότι η πραγματική μαθησιακή διαδικασία γίνεται στο σχολείο, σε ένα ποιοτικό δημόσιο σχολείο, και όχι στο πάρεργο των φροντιστηρίων. Διότι κακά τα ψέματα, εδώ και δεκαετίες, έχει απαξιωθεί το λύκειο, στην πραγματικότητα είναι προθάλαμος, εξεταστικό κέντρο θα έλεγα, το λύκειο, και ουσιαστικά η ουσιαστική διαδικασία πολλές φορές έχει μεταφερθεί στις αίθουσες ιδιωτικών φροντιστηρίων. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτό θέλουμε να το αλλάξουμε. Και εκεί στοχεύει και η πολύ ουσιαστική αλλαγή στη διαδικασία της εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση την οποία προωθούμε. Όμως αυτό δεν αφορά μόνο την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Για παράδειγμα, θεωρούμε αδιανόητο σήμερα η βασική εκπαίδευση της πλειοψηφίας των νέων μαθητών μας σε ξένες γλώσσες να μην γίνεται μέσα στο σχολείο. Και άρα θεωρούμε πάρα πολύ ουσιαστικό και να αλλάξουμε την νοοτροπία, αλλά και να ενισχύσουμε την ποιότητα παρεχόμενης γνώσης, να ανανεώσουμε τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών με την τοποθέτηση στο κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας την μάθηση και όχι την εξέταση. Προχωρούμε επίσης στην υποστήριξη της καλλιτεχνικής παιδείας. Σήμερα έχουμε 3 καλλιτεχνικά σχολεία, δημιουργούμε άμεσα άλλα 6 καλλιτεχνικά σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Ενισχύουμε ακόμα περισσότερο και αναβαθμίζουμε την ειδική αγωγή στην κατεύθυνση της ενιαίας και ενταξιακής εκπαίδευσης. Σας είπα εισαγωγικά ότι ανοίξαμε το τρέχον έτος 23 νέα ειδικά σχολεία και την επόμενη χρονιά άλλα 11 νέα ειδικά σχολεία. Μάλιστα, την τρέχουσα χρονιά, από τους 11 περίπου χιλιάδες προσλήψεις αναπληρωτών, συγγνώμη, από τις 21.000 προσλήψεις αναπληρωτών, οι 8.500 ήταν προσλήψεις για καθηγητών για τα ειδικά σχολεία και την επόμενη χρονιά θα είναι 10.700. Ιδρύουμε λοιπόν νέες δομές, εξυγχρονίζουμε προγράμματα σπουδών, προσαρμόζουμε τα ορολόγια προγράμματα των ειδικών δημοτικών σχολείων και των ειδικών νηπιαγωγείων με αυτά των σχολείων ειδικής εκπαίδευσης. Θα σχολάνε στις 1 και 4 και όχι στις 12 και 25 όπως ήταν μέχρι σήμερα. Δίνουμε τη δυνατότητα και σε ειδικά σχολεία να λειτουργούν με ολοήμερο πρόγραμμα με στόχο την παροχή ίσων ευκαιριών. Και βεβαίως, πολύ σημαντικό, ο θεσμός της ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης με τα ενιαία ειδικά επαγγελματικά γυμνάσια και λύκεια. Δίνουμε δηλαδή τη δυνατότητα και σε παιδιά με ειδικές ανάγκες να έχουν την πρόσβαση στην επαγγελματική εκπαίδευση. Να έρθω, μιας και μίλησα για επαγγελματική εκπαίδευση, στον θεσμό του επαγγελματικού λυκείου, στον θεσμό της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης.
και να μιλήσω για την πολύ μεγάλη επιτυχία που είχε φέτος η πρώτη φάση εφαρμογής του θεσμού του έτους μαθητείας ως προαιρετικό τέταρτο έτος για μαθητές σε επαγγελματικά λύκεια. Αυτός ο θεσμός που στην αρχή αμφισβητήθηκε από πολλούς ότι θα πετύχει, ξεκινήσαμε με στόχο να καλύψουμε 1.200 μαθητές, καλύψαμε πάνω από 3.000. Στόχος να ξεκινήσουμε τον επόμενο Σεπτέμβρη με 3.000 μαθητές. Τι ακριβώς είναι? Δίνει τη δυνατότητα σε ένα τέταρτο έτος μαθητείας σε μια σειρά από επιχειρήσεις να προσλάβουν μαθητές μέσα από μια ειδική διαδικασία όπου υπάρχει άνθρωπος που παρακολουθεί από την πλευρά της, του δημόσιου σχολείου, που παρακολουθεί την διαδικασία της επαγγελματικής ένταξης. Ο προβλεπόμενος μισθός, βεβαίως υπάρχει επιδότηση για τις επιχειρήσεις, από τα 17 ευρώ τα 9 βάζει η επιχείρηση, τα υπόλοιπα χρήματα επιδοτούνται από προγράμματα. Είναι λοιπόν ένας θεσμός που κατά την άποψή μας είχε πολύ θετική αποδοχή και από τους μαθητές και από τους εκπαιδευτικούς και από τους εργοδότες. Πήραμε συγχαρητήρια και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα το συνεχίσουμε. Πρέπει να σημειώσω επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό να κάνω μια ειδική αναφορά. Ειδική αναφορά σε δύο σημαντικές πρωτοβουλίες, η μία και οι δύο αφορούν την κοινωνική πολιτική. Η μία έχει να κάνει με την ενίσχυση των ολοήμερων δημοτικών σχολείων μέσα από τα προγράμματα σίτησης, από τα σχολικά γεύματα για μαθητές του δημοτικού. Σήμερα καλύπτουμε περίπου το 20%. Σκοπός γύρω στους 200.000 μαθητές δημοτικού με δωρεάν γεύματα, σχολικά γεύματα, στα ολοήμερα σχολεία, ώστε οι μαθητές να έχουν την δυνατότητα να τρώνε στο σχολείο και κυρίως να τρώνε ποιοτικό φαγητό στο σχολείο. Ξεκινήσαμε από τα σχολεία σε υποβαθμισμένες περιοχές, σε περιοχές με πάρα πολύ υψηλή ανεργία, και εκεί διαπιστώσαμε ότι το μέτρο αυτό είναι πολλαπλά ευεργετικό. Όχι μόνο σε ό,τι, όπως αντιλαμβάνεστε, μπορεί να συνεισφέρει στο πενιχρό εισόδημα μιας οικογένειας, πόσο δε μάλλον όταν κάποιος ή και οι δύο γονείς είναι άνεργοι, αλλά είναι ευεργετικό και στην ίδια τη σχολική διαδικασία. Έρευνες απέδειξαν ότι τα παιδιά αυτά έχουν πολύ μεγαλύτερη και πολύ καλύτερη απόδοση στην μαθησιακή διαδικασία. Ξεκίνησε ήδη αυτό το πρόγραμμα πιλωτικά. Του χρόνου άλλες 300.000 μαθητές θα καλυφθούν από προγράμματα σχολικών γευμάτων. Θα καλύψουμε δηλαδή περίπου το 50% των μαθητών δημοτικού σε ολοήμερα σχολεία. Και όπως γνωρίζετε, αυτός ο αριθμός θα διευρυνθεί ακόμα περισσότερο το 2019, όταν θα αρχίσουν να εφαρμόζονται και τα λεγόμενα αντίμετρα, διότι μεταξύ των οποίων είναι και η σταθερή ετήσια οικονομική ενίσχυση για την παροχή δωρεάν σχολικών γευμάτων στα δημοτικά σχολεία. Το δεύτερο στο οποίο θα ήθελα να σταθώ είναι το γεγονός ότι, και εδώ θέλω να πω ότι είμαι εξαιρετικά περήφανος που τα έχουμε καταφέρει, η χώρα μας βρέθηκε μπροστά σε ένα μεγάλο κύμα μιας προσφυγικής κρίσης πρωτοφανούς. Και πιστεύω ότι δίδαξε ήθος, δίδαξε αλληλεγγύη η χώρα μας σε άλλες χώρες της Ευρώπης και κυρίως οι νησιώτες μας, αλλά και όλοι οι πολίτες, με κάποιες εξαιρέσεις βέβαια που πάντοτε επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Θέλω λοιπόν να πω ότι έχουμε ήδη 115 σχολεία και 300 τάξεις που λειτουργούν για πάνω από 5.000 προσφυγόπουλα που πηγαίνουν καθημερινά στο σχολείο.
και 450 καθηγητές επιπλέον που προσλάβαμε ως αναπληρωτές από χρήματα του Δημόσιου Προπολογισμού και άλλους 60 συντονιστές εκπαιδευτικούς που είναι σε κάθε προσφυγικό κάμπ για να συντονίζουν αυτή τη διαδικασία. Και από το Σεπτέμβρη θα έχουμε συνολικά 600 τάξεις υποδοχής προσφύγων σε δημοτικά σχολεία όλης της χώρας. Και αυτό είναι μια πολύ σημαντική, ένα πολύ σημαντικό κατόρθωμα και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που εργάστηκαν και εργάζονται γι' αυτό, διότι εργάζονται όχι σαν μια υποχρέωση, αλλά γιατί παίρνουν και μεγάλη ευχαρίστηση μέσα από αυτή τη διαδικασία. Να πάω τώρα, φεύγοντας από τη δευτεροβάθμια, στην τριτοβάθμια και να μιλήσω για το σύστημα εισαγωγής. Όπως σας είπα, εισαγωγικά σχεδιάζουμε τη ριζική αναβάθμιση των δύο τελευταίων τάξεων του Λυκείου. Κάτι που θα οδηγήσει στην κατάργηση των εισαγωγικών εξετάσεων. Τουλάχιστον έτσι όπως τις γνωρίσαμε μέχρι σήμερα. Μια διαδικασία η οποία δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι αδιάβλητη, ίσως ό,τι πιο αδιάβλητο έχει γίνει σε αυτή τη χώρα, αλλά δεν υπάρχει όμως και αμφιβολία ότι είναι απάνθρωπη, εξοντοτική, την έχουμε ζήσει περισσότεροι. Σχεδιάζουμε λοιπόν την αναβάθμιση των δύο τελευταίων τάξεων, που σημαίνει λιγότερα μαθήματα με περισσότερες ώρες, που σημαίνει έμφαση στη σχολική ζωή, που σημαίνει ότι το εθνικό απολυτήριο θα είναι αυτό το οποίο θα ορίζει την κατανομή των εισακταίων στις σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ενδεχομένως ο Υπουργός αργότερα να σας πει περισσότερες λεπτομέρειες. Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι έχω την χαρά και ως απόφυτος Πολυτεχνικής Σχολής για ένα θέμα που μας ταλαιπωρούσε δεκαετίες από τότε που ήμουνα στη Σύγκλιτο του Μετσόβιου και συνδικαλιστής ως φοιτητής του Πολυτεχνείου. Λύνουμε ένα θέμα, προχωράμε στην επίλυση ενός θέματος πολύ σημαντικού. Αναγνωρίζουμε τα πενταετή προγράμματα σπουδών ως πτυχία με ενσωματωμένο μεταπτυχιακό. Δηλαδή αναγνωρίζουμε τα πενταετή προγράμματα σπουδών ως μάστερ. Πρόκειται, επαναλαμβάνω, για την ικανοποίηση ενός χρόνιου αιτήματος και ενός χρόνιου προβλήματος που αφορά τους πτυχιούχους των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με πενταετή φοίτηση. Ταυτόχρονα όμως προχωράμε και σε μία διαδικασία ουσιαστικής αναβάθμισης των ανώτατων τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Ανώτατα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα που πρέπει να μην είναι κατ' όνομα, αλλά κατ' ουσία. Και αυτό έχει να κάνει και με την ποιότητα της παρεχόμενης γνώσης, της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά και με τους τίτλους των σπουδών. Και θα σας πω ότι ξεκινάμε αυτή την προσπάθεια μέσα από μια εμβληματική πρωτοβουλία που έχει ειδική αναφορά στο ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά. Στα ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά, που όπως θα γνωρίζετε συνεργάζονται αρμονικά για την επίτευξη των στόχων τους στο λεκανοπαίδιο της Αττικής. Πρόθεσή μας λοιπόν και επιθυμία μας είναι μετά από διαδικασίες αξιολόγησης αυτά τα δύο ανώτατα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα να δημιουργήσουν ένα νέο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, ένα νέο πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Στο πλαίσιο αυτού του πανεπιστημίου, που βεβαίως θα έχει τμήματα τετραετούς φοίτησης που θα προκύψουν από τη συγχώνευση των αντίστοιχων τμήματων που είναι στα δύο ιδρύματα, θα δημιουργηθούν και θα ιδρυθούν και διετείς δομές, νέες διετείς δομές, που θα παρέχουν διπλώματα ευρωπαϊκών επαγγελματικών προσόντων για αποφύτους των επαγγελματικών λυκείων.
Ουσιαστικά προχωράμε σε μια ποιοτική αναβάθμιση του θεσμού των ανώτατων τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ξεκινώντας από τα ΤΕΗ της Αθήνας και του Πειραιά. Πολύ γρήγορα, τις επόμενες μέρες, φέρνουμε στη Βουλή ένα νομοσχέδιο για τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ένα νομοσχέδιο που δίνει τη δυνατότητα δωρεάν φοίτησης στα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε όλους τους φοιτητές που έχουν ανάγκη, που έχουν οικονομική δυσκολία. Δεν θα μένει κανένας φοιτητής, κανένας Έλληνας έξω από την μεταπτυχιακή φοίτηση για οικονομικούς λόγους. Διασφαλίζουμε την ακαδημαϊκότητα των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών με διαφάνεια και εξορθολογισμό στους προϋπολογισμούς των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών. Ορίζουμε ανώτατο όριο απολαβών των καθηγητών από τα έσοδα που προκύπτουν από τα τέλη φοίτησης στα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών. Ενισχύουμε όμως ταυτόχρονα και τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών που λειτουργούν χωρίς τέλη φοίτησης. Επίσης, στο νομοσχέδιο αυτό κάνουμε ουσιαστικές παρεμβάσεις και σε ό,τι αφορά τη διοίκηση των ΑΕΗ. Ενισχύουμε την αντιπροσωπευτικότητα των οργάνων διοίκησης μέσα από την εμπέδωση της δημοκρατίας και του πλουραλισμού. Οι αντιπριτάνεις θα εκλέγονται σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο και όχι σε κοινό ψηφοδέλτιο με τους Πριτάνης για την καλύτερη αντιπροσώπευση των μελών του προσωπικού στα όργανα διοίκησης. Η αλλαγή αυτή πιστεύουμε ότι θα οδηγήσει και σε μεγαλύτερες συνενέσεις που έχουν ανάγκη σήμερα τα πανεπιστήμια μας, αλλά και όλες οι διοικητικές δομές έχουν ανάγκη από συνενέσεις. Αλλά θα οδηγήσει και σε μεγαλύτερη διαφάνεια, σε καλύτερο έλεγχο. Νομίζω ότι θα αποτρέψει και κακώς κείμενα φαινόμενα που είχαμε στο παρελθόν, όπου μειοψηφικές ομάδες στο δεύτερο γύρο εκλογής των Βρετανικών αρχών παίζαν διάφορα παιχνίδια στην πλάτη της ακαδημαϊκής πλειοψηφίας. Οι φοιτητές μένουν απ' έξω από τη διαδικασία εκλογής, δεν μένουν όμως έξω από τα όργανα. Οι φοιτητές συμμετέχουν στα όργανα διοίκησης για την πιο δημοκρατική αντιπροσώπευση σε αυτά, μέσα από τις δικές τους διαδικασίες, μέσα από αυτούς που θα ορίζουν τα δικά τους συλλογικά όργανα. Επαναλαμβάνω, ίσως ο Υπουργός να θελήσει αργότερα να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το πολύ σημαντικό νομοσχέδιο που κατατίθεται στη Βουλή τις επόμενες μέρες. Επιτρέψτε μου να πω δύο λόγια για την έρευνα και την καινοτομία. Είναι βασική μας επιλογή να στηρίξουμε την έρευνα και την καινοτομία, κυρίως γιατί θεωρούμε ότι ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της χώρας είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Και βεβαίως γνωρίζουμε πολύ καλά ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα φαινόμενο της εποχής, το λεγόμενο brain drain, δηλαδή την φυγή Ελλήνων υψηλά καταρτισμένων, μορφωμένων, με μεταπτυχιακές σπουδές, επιστημόνων στο εξωτερικό. Σε αυτή την κατεύθυνση, παρά τις τρομακτικές δημοσιονομικές δυσκολίες που όλοι ξέρετε, από την πρώτη χρονιά, από το 2015, αυξήσαμε τις δαπάνες για την έρευνα και την καινοτομία. Κατά 200 εκατομμύρια ευρώ συνολικά, μέσα από τον προϋπολογισμό και από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Και φυσικά έχουμε προχωρήσει σε στοχευμένη στρατηγική σε ό,τι αφορά τα ΕΣΠΑ, ώστε να χρηματοδοτούνται θέσεις εργασίας για νέους επιστήμονες. Έχουμε δώσει υποτροφίες σε υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες και να τονίσω ότι οι υποψήφιοι διδάκτορες και μεταδιδάκτορες για πρώτη φορά έχουν τη δυνατότητα να είναι οι ίδιοι επιστημονικοί υπεύθυνοι των προγραμμάτων που προτείνουν και να μην είναι έρμεα κάποιων καθηγητών που θα πρέπει εσαΐ να υπηρετούν, αλλά πρέπει να έχουν ισότιμη σχέση
με τους καθηγητές, τους καθηγητές τους. Ιδρύσαμε το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, το λεγόμενο ΕΛΙΔΕΚ, το οποίο λειτουργεί συμπληρωματικά ως προς το ΕΣΠΑ και θα διοχετεύσει με τρόπο έμπροστο βαρύ πρόσθετους πόρους ύψους 240 εκατομμυρίων ευρώ για την έρευνα σε πανεπιστήμια, τεχνολογικά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα μέχρι το 2019. Και έχουμε σχέδιο σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και με την στήριξη του Ταμείου Επενδυτικών Συμμετοχών να αξιοποιήσουμε τα ερευνητικά αποτελέσματα και να δημιουργήσουμε εταιρείες start-up. Start-up εταιρείες που θα δημιουργηθούν από νέους επιστήμονες, νέους ερευνητές, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να δούνε στην πράξη πώς η δουλειά τους μπορεί και οι σκέψεις τους και οι ιδέες τους μπορούν να έχουν εφαρμογή στην πραγματική οικονομία και να έχουν ωφέλη από αυτό. Η επένδυση στην γνώση, στην τεχνολογία, στην καινοτομία είναι βασική στρατηγική. Πρέπει να είναι βασική στρατηγική της χώρας. Και όχι μόνο της κυβέρνησης αυτής, αλλά πιστεύω ότι αν ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της χώρας είναι η γεωγραφική της τοποθεσία, ένα δεύτερο πλεονέκτημα είναι το ανθρώπινο δυναμικό της. Και ίσως το γεγονός ότι η κουλτούρα μας είναι τέτοια που έχουμε τη γνώση ως υψηλή αξία. Δεν είναι μειονέκτημα το γεγονός ότι θέλαμε και θέλουμε περισσότερες οικογένειες τα παιδιά μας να σπουδάσουν. Στην σημερινή εποχή, μια ανταγωνιστική εποχή, την εποχή των νέων τεχνολογιών που η γνώση τρέχει με τεράστια ταχύτητα, είναι το μεγάλο πλεονέκτημα για κάθε νέο παιδί. Ανεξάρτητα από τις συγκυριακές δυσκολίες της αγοράς εργασίας, ανεξάρτητα από το αν σήμερα δεν μπορεί κανείς να εγγυηθεί με το πτυχίο και με το μεταπτυχιακό μια θέση εργασίας. Εν τούτης, το πτυχίο, το μεταπτυχιακό που αντανακλούν γνώσεις και αντανακλούν, αν θέλετε, και την δημιουργία ανθρώπων σκεπτόμενων και ανθρώπων που μπορούν να είναι σημαντικοί και να έχουν δυνατότητα να ανταπεξέλθουν σε δυσκολίες, είναι το σημαντικότερο εφόδιο. Όμως θα έλεγα ότι αυτή την ιδιαιτερότητα της ελληνικής κοινωνίας, αν δεν την αξιοποιήσουμε με σχέδιο, με πρόγραμμα, δεν θα φέρουμε πολλά αποτελέσματα. Θέλουμε λοιπόν να επενδύσουμε στη νέα γενιά και στην εκπαίδευση και στην έρευνα και στην καινοτομία. Αλλά θέλουμε να δώσουμε και δυνατότητες στους νέους ανθρώπους να μείνουν στη χώρα και να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τις ικανότητές τους. Σε αυτή την κατεύθυνση επαναφέρουμε από την Αφθαλή ένα θεσμό. Τον θεσμό της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς. Επανιδρύουμε τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, αν θέλετε, ώστε να έχουμε την δυνατότητα να χαράζουμε ενιαία και οριζόντια πολιτική για τη νέα γενιά και να προχωρούμε σε αναβάθμιση των θεσμικών εργαλείων για την άμεση πραγματοποίηση αυτής της πολιτικής και κυρίως και για την αξιοποίηση πόρων, ευρωπαϊκών πόρων, που δυστυχώς μέχρι σήμερα έμεναν αναξιοποίητοι. Θα κλείσω με δύο ακόμα σημαντικές δεσμεύσεις. Αναγνωρίζοντας το τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει στην στελέχωση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, περίπου 20.000 από τους καθηγητές και τους δασκάλους είναι αναπληρωτές, καλύπτουμε δηλαδή ανάγκες με προσλήψεις ετησίως αναπληρωτών. Αναγνωρίζοντας το τεράστιο πρόβλημα, αναλαμβάνουμε τη δέσμευση να προχωρήσουμε σιγά σιγά στην επίλυση αυτού του προβλήματος. Και πιστεύουμε ότι το τριετές αυτό πλάνο θα πρέπει να έχει και ως ορίζοντα την επίλυση αυτού του προβλήματος. Πιστεύουμε ότι μέχρι τέλος του έτους θα μπορούμε να
ανακοινώσουμε με πιο συγκεκριμένους όρους το πώς, με ποιον τρόπο μέσα στην τριετία θα καταφέρουμε να καλύψουμε το μεγαλύτερο μέρος αυτών των αναγκών. Και η δεύτερη δέσμευση αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι γνωστό σε όλους μας, σε όλους εσάς κυρίως που ασχολείστε με το εκπαιδευτικό ρεπορτάζ, αλλά και τους πανεπιστημιακούς, τους ακαδημαϊκούς, ότι υπήρξε μια τεράστια περικοπή λειτουργικών και ανελαστικών δαπανών στα ελληνικά πανεπιστήμια κατά τα ΕΗ. Αποφασίζουμε λοιπόν και δεσμευόμαστε να επαναφέρουμε στα επίπεδα των αναγκών τις λειτουργικές δαπάνες στα πανεπιστήμια και στα ΤΕΗ, σε τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θα ενισχύσουμε λοιπόν τα πανεπιστήμια με επιπρόσθετα 65 εκατομμύρια ευρώ από το 2018 και μετά, ώστε να αυξήσουμε δηλαδή τον προϋπολογισμό, το δημόσιο προϋπολογισμό, σε ό,τι αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση, τα πανεπιστήμια ειδικότερα, ώστε να μπορέσουμε να καταφέρουμε να καλύψουμε το σύνολο των ανελαστικών τους δαπανών που σήμερα δεν μπορούν να ικανοποιηθούν. Με αυτές λοιπόν τις προτάσεις, τις σκέψεις, τις ιδέες και κυρίως με την πολύ μεγάλη όρεξη να δουλέψουμε, σήμερα ξεκινάμε ένα τριετές πλάνο που πιστεύουμε ότι θα αναμορφώσει την εικόνα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στην πατρίδα μας. Από το προνήπιο, τα 4 χρόνια, έως και τα μεταπτυχιακά, έως και τους ερευνητές και με τους μεταδιδακτορικούς φοιτητές. Η γνώση είναι το σπουδαιότερο αγαθό, η γνώση, η εκπαίδευση, η ποιοτική εκπαίδευση είναι η επένδυση στο μέλλον για τον τόπο. Και θέλουμε να δώσουμε έμφαση, να στηρίξουμε το δημόσιο σχολείο, το δημόσιο πανεπιστήμιο, με ίσους όρους για τον κάθε Έλληνα πολίτη. Στοχεύουμε σε ένα ποιοτικό δημόσιο σχολείο, σε ένα σχολείο ποιότητας και ισότητας. Και πιστεύουμε και σε ένα αναβαθμισμένο δημόσιο πανεπιστήμιο που θα βγάζει ανθρώπους με δεξιότητες, ικανότητες που θα μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες σκληρές ανάγκες της αγοράς, αλλά που θα είναι επαρκώς μορφωμένοι πολίτες για ό,τι επιλέξουν να κάνουν στη ζωή τους. Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, να περάσουμε στο σκέλος των ερωτήσεων. Είναι εύκολο να λέτε όνομα και μέσον, γιατί δεν ξέρω τους εκπαιδευτικούς συντάκτες. Λοιπόν, παρακαλώ.